Η κοινή γνώμη παραμένει σε κατάσταση σοκ για την πρωτοφανή υπόθεση της μη διάγνωση δίδυμη κοίηση, ιδιαίτερα μετά και τη σημερινή νεκροτομή στη του Νεογνού, που διενεργήθηκε στο νεκροτομείο του νοσοκομείου Πάφου. Ο θάνατο του Νεογνού επήλθε στο διάστημα τη Γέννα και όχι πριν από τη διαδικασία του τοκετού ή στη διάρκεια τη κοίηση, ήταν το κοινό καταρχήν πόρισμα των ιατροδικαστών του Δημοσίου, Σοφοκλή Σοφοκλέο και Νίκου Χαρλάμπου και του Μάριου Ματσάκη, ο οποίο εκπροσωπούσε την οικογένεια. Διενεργήσαμε νεκροτομή στη Σόρο του, του... του Βρέφου, ο θάνατο είναι περιγεννητικό και αναμένουμε τι εργαστηριακέ εξετάσει. Περαιτέρω φω αναμένεται να ρίξουν οι εξειδικευμένε ιστολογικέ και άλλε εργαστηριακέ αναλύσει που θα γίνουν τι επόμενε μέρε, καθώ οι ιατροδικαστέ πήραν δείγματα ιστών από τον νεκρό νεογνώ. Ο ιατροδικαστή τη οικογένεια, Μάριο Ματσάκη, έκανε λόγο για σοβαρότατα κενά στην παροχή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στο νοσοκομείο τη Πάφου. Υπάρχουν πράγματα που θα πρέπει να διερευνηθούν σε βάθο που δεν έχουν σχέση μόνο άμεσα με το περιστατικό, αλλά και τις συνθήκε που προϋπήρχαν στο νοσοκομείο και στι ιατρικέ υπηρεσίε γενικά. Αστυνομικέ πηγέ αναφέρουν ότι επιτείνει τα ερωτήματα για την υπόθεση των πόρισμα τη νεκροτομή, καθώ το νεογνώ ήταν ζωντανό κατά την κρίσιμη ώρα του δεύτερου του κετού, άρα και στο διάστρεο μεσολάβησε από τη γέννηση του αδελφού του και ω την επαναφορά τη νεαρή μητέρα στο μεευτήριο. Η έρευνα αστυνομία συνεχίζεται σε όλα τα επίπεδα, με τη λήψη καταθέσεων και μαρτυριών από το συγγενικό περιβάλλον τη μητέρα, καθώ και το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό που είχε επαφή μαζί τη κατά την κοίηση και του τοκετού. Οι έρευνε συνεχίζονται εντατικά με τη λήψη καταθέσεων και γενικότερα των εξετάσεων που γίνονται με βάση το γεγονό ότι υπήρχε μια σχετική καταγγελία. Και η αστυνομία θα προχωρήσει στην πλήρη διερεύνηση αυτή τη υπόθεση. Από τα μέχρι στιγμή ευρήματα, συνάγεται με βεβαιότητα ότι δεν τηρήθηκε το ιατρικό πρωτόκολλο στην περίπτωση τη νεαρή μητέρα, αφού απουσίαζε από το μεευτήριο προσωπικό που έπρεπε να είναι παρόν. Αυτό είναι αντικείμενο όχι μόνο τη αστυνομική έρευνα αλλά και τη διοικητική έρευνα που έχει διατάξει από χθε ο Υπουργό Υγεία Γιώργο Παμπορίδη και που καλύπτει όπω ανακοινώθηκε επισήμω και ευρύτερα τι διαδικασίε του ΚΕΤΟΥ στα κρατικά νοσηλευτήρια.